κόκκινο βαθύ, κόκκινο φιλί και αρρώστησα. Ήπια σαν τρελή την Ανατολή, δε σε χόρτασα. Κόκκινο βαθύ, κόκκινο βαθύ, σαν ίσιος πέρασες χωρίς αγάπη. Πες μου πού να πάω χωρίς αγάπη, πώς να ονειρευτώ αυτό που θα αγαπάω. Ένα κόκκινο βαθύ με έρωτα τις νύχτες θα μεθάω. Κόκκινο βαθύ, δίκοπο σπαθί μες στα μάτια σου. Δείξε μου ξανά άλλη μια φορά τα γυνάτια σου. Κόκκινο βαθύ, κόκκινο βαθύ, σαν ίσιος πέρασες χωρίς αγάπη. Πες μου πού να πάω χωρίς αγάπη, πώς να ονειρευτώ αυτό που θα αγαπάω. Ένα κόκκινο βαθύ ήρθα λοιπόν. Έλα ρε Στέλιο, ακόμα σπίτι είσαι. Ζάχαρη δεν έβαλες καθόλου. Είναι μεγάλη απόφαση να μένεις το βράδυ στο σπίτι ενός άντρα. Τι σκέφτεσαι, παιδί μου, πού θα πάει αυτή η σχέση? Και με τη μικρή πώς πάει, τι γίνεται? Καλά, πολύ καλά. Εχθές σου πήρα τηλέφωνο, ήταν και η Τζέννη στο σπίτι. Το κατάλαβες, ε? Ντρεπότανε, μη μαθευτεί. Yeah. Σαν πως ήταν η πρώτη φορά που έμενα σπίτι σου. Η πρώτη ήταν. Τζέννη! Τι θέλεις? Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο? Πες μου, γιατί με παρακολουθείς? Ήθελα να σε δω. Στο σχολείο δεν έρχεσαι? Είσαι ερωτευμένη μαζί του? Τόσο πολύ σας ενδιαφέρει λοιπόν όλους σας αυτό? Ναι, λοιπόν, είμαι. Τον θέλω. Γιατί μου λες ψέματα? Στην αρχή δεν τολμούσες καν να με κοιτάξεις. Και τώρα με παρακολουθείς συνέχεια. Τι άλλαξε? Σε θέλω. Όταν δεν σε βλέπω, οι μέρες είναι δύσκολες. Και οι νύχτες ακόμα δυσκολότερες. Σ' αγαπώ, Τζέννη. Σ' αγαπώ. Τζέννη! Τζέννη! Μισό λεπτό! Ξαναδώ.
Άφησέ με, με περιμένει. Πες μου, πότε. Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο θα δούμε. Αύριο ή μεθαύριο, πες μου. Κάντε, κορίτσια. Καλώς. Καλά είσαι. Καλά. Ναι. Πού είσαι, σε ψάχνω. Μπορείς να μιλήσεις. Ναι. Ναι, σχετικά. Είσαι εδώ απόψε. Έχω κανονίσει με το Στέλιο. Τη μισή της μέρα έτσι την περνάει. Θέλω να σε δω έστω για λίγο, για 5 λεπτά. Τι ώρα. Ο Στέφανος είναι. Όχι, δεν γίνεται, έχει κόσμο. Ναι. Και δεν έχει τίποτα για φαγητό. Καλά πια, και εσύ με τον καλό μαθαίνεις. Όχι στο δρόμο, μέσα στη γωνία. Σε θέλω, μου λείπεις. Σε έχω επιθυμήσει, θέλω πολύ να σε δω. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο σπίτι για το παράκανα σήμερα. Ναι, έλα, εκεί είσαι. Έμπλεξα. Ήμουν όλη την ημέρα πολύ φορτωμένη. Το είχα στο νου μου να σε πάρω τηλέφωνο. Πού είσαι τώρα? Στα κορίτσια, πίνουμε τσάι. Ποια κορίτσια? Ποια κορίτσια, ρε Στέφανε, τη Γεωργία και την Τζέννη. Καλά, έχουμε μπλέξει τώρα εδώ με γυναικείες κουβέντες. Θα τα πούμε αργότερα. Σε φιλώ. Σε φιλώ μετά από τόσα χρόνια γάμου. Μα, μπράβο. Τώρα συζυγικές τρυφερότητες, άμα λείψουν κι αυτά, ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω, από πρώτο χέρι. Πάντως εγώ σε ζηλεύω. Τέτοιο ζευγάρι, σιγά μωρά. Θα βγω λίγο έξω με τα παιδιά και ύστερα θα γυρίσω σπίτι. Το κανονίζουμε για αύριο, Εσύ έχεις δουλειά? Έχω πήξει. Λείπει και ο Θανάσης ο λογιστής και κάνω μόνος με τις καταστάσεις του ΦΠΑ. Καλά, αφού δεν θα βρεθούμε, κάτσε να τελειώσει τη δουλειά. Εντάξει. Έλα, γεια. Είναι αλήθεια, με τον Στέφανο ζούμε καλά. Τώρα βέβαια οι ενθουσιασμοί και οι έρωτες έχουν περάσει. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική σχέση. Κυρίως ξέρεις ότι έχεις έναν σύντροφο να μοιραστείς μαζί του κάποια πράγματα. Μαρίνα, όλα αυτά είναι πολύ σπάνια πια. Έχουμε ζήσει βέβαια και πολλές εντάσεις. Όλη αυτή η περίοδος της μικρής με την κρίση άσθματος δεν ήταν και λίγο. Αν δεν υπάρχει αγάπη, το ζευγάρι διαλύεται με τέτοιες καταστάσεις. Να σου πω και κάτι. Μου δημιουργεί μια ασφάλεια. Η συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί είναι άψογη. Εγώ, ας πούμε, έχω ξεχάσει πολλές φορές τη δόση κορτιζόνης της μικρής. Ο Στέφανος ποτέ. Ακόμη και έξω να είναι, θα βρει ένα καρδοτηλέφωνο να με πάρει να μου το θυμίσει. Αυτό είναι σπουδαίο. Εγώ πηγαίνω, Γεια σας. Γεια σου, Τζέννη, καλή διασκέδαση. Αυτές είναι οι ηλικίες. Κοριτσάρα μου, πώς και έτσι. Είπα να σου κάνω έκπληξη. Αργείς? Όχι, όχι. Κυρία, να τα παρατήσεις. Πού πάμε? Δεν ξέρω. Όπου θες, όπου να είναι.
Μαρίνα, σήκωσέ το εσύ. Ναι. Κάποιος που δεν του άρεσε η φωνή μου, μου το κλείσανε. Ούτε και η δική μου. Και εμένα προηγουμένως μου το κλείσανε. Πώς να κάνεις θαυμαστής της Τζέννης. Δικός μου πάντως αποκλείεται να είναι. Πού ξέρεις. Έλα εδώ που τα έχει δώσει όλα. Τώρα αισθανόμουν πολύ καλύτερα. Σε έντασε πάλι. Αφού έτσι με πάντα. Θες να φύγουμε, είσαι κουρασμένος. Όχι καλά, αν πιούμε κάτι ακόμα. Ας άσε, θα πιω το δικό σου. Πολύ γουστάρα να αλλάζει γνώμη και εμφανίσει μπροστά μου, μωρό μου. Έσκασα. Έρχομαι σε μισό λεπτό. Γιατί δεν ήρθες. Γιατί παίζεις μαζί μου. Φύσε με. Δεν παίζω. Απλά δεν αντέχω άλλο. Μη φεύγεις. Σου μιλάω. Είχαμε ραντεβού. Σε περίμενα. Γιατί δεν ήρθες. Πες να σου πω τώρα. Μου λείπεις. Σε θέλω. Δεν μπορώ. Σε ψάχνα παντού. Γιατί. Έχεις κάνει κομμάτια. Δεν αντέχω άλλο. Μου χρωστάς μια εξήγηση. Γιατί δεν ήρθες. Φύσε με. Μην με ταλαιπωρείς. Είσαι τόσο εγωιστής. Γιατί δεν ήρθες, τι να σου λάβεις. Όχι τώρα, φύγε. Πότε. Δεν ξέρω. Ένα φυλάκι. Όχι, είπα. Γιατί μ' αποφεύγεις, γαμώ. Θα με χτυπήσεις. Συγγνώμη. Πώς θα περάσατε? Τσακίσαμε κάτι υπέροχα μπισκότα σοκολάτας. Φάγαμε μια μιλόπιτα ή πιάμε τσάι. Είναι υπέροχο να έχεις φίλες. Και ξέρεις, οι πιο βαθιές φιλίες είναι αυτές που γίνονται στα μαθητικά χρόνια. Φαντάζομαι τι κουτσομπολιό θα έπεσε. Κουτσομπολέψαμε και λίγο, το καταδύναμη. Εσύ τι μούτρα είναι αυτά? Ο Μπάμπης. Τι ο Μπάμπης? Μου την έκανε. Γιατί? Πήγε σινεμά με την Κωνσταντίνου. Μαλώσατε? Τώρα θα μαλώσουμε. Να δεις αύριο τι θα γίνει. Και εκείνη έτσι και ξαναδειλημμένη άσκηση από μένα να μου γράψεις. Τι να κάνουμε, κάτι, αυτά έχει ζωή. Εσύ τα λες αυτά, επειδή έχεις δεμένο το γάιδαρό σου. Με συγχωρείς, ο γάιδαρος ποιος είναι? Μην αλλάζεις θέμα. Καταφωνεί. Δεν κατάλαβα, πού είναι το αστείο.
Σκέφτηκε το ίδιο. Να σου πω, πάω να ξεκουραστώ. Τα ρούχα σου μην τα πετάξεις, έτσι δεν μπορούμε να συνδερώνουμε συνέχεια. Τα τσαλακωμένα έχουν στήρ. Βέβαια ότι από την ώρα που θα τα πιούμε ο Πέτρος με την Τίνα θα γινόταν τον μπάχαλο. Και τίποτα, λέει την ενδομουστάρι. Αυτό το κολοπέδο της βάζει λόγια. Να πέσει όσο τίποτα, θα πέσει. Πάμε τώρα. Πλακώθηκες πάλι με τη φίλη σου, Να μη σε νοιάζει ένα. Δεν μου λες. Έχεις κανένα φράγκο. Πάλι δεν έχεις μία. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Α, εσύ δεν έχεις ποτέ. Εμένα δεν με πειράζει. Αλλά γιατί δεν ζητάς από τη μάνα σου κανένα φράγκο. Ας την αυτήσει. Οπότε έρχεται η κουβέντα για τη μάνα στο κοστρίβεις εσύ, Τι θέλεις ρε παιδάκι μου τώρα, τι έπαθες. Λέω. Όχι, να μην λες. Δεν κουστάω ρε παιδάκι, με το καταλαβαίνεις. Σου μιλάω για τη δική σου. Τζένι, σε ψάχνω, γιατί εξαφανίστηκες. Μας κοιτάζουν όλοι, Γιατί δεν ήθεστες, θες, λέγε. Τι να σου πρωτοπώ τώρα. Μην μου αφήνεις το σκοτάδι, ρε παιδί μου, πες. Α, παπά, θα πάμε σήμερα σινεμά. Πώς και σου ήρθε αυτό. Πες μου, μπορείς ή δεν μπορείς. Τι ταινία θες να δεις. Να. Γεια σας. Τι θες, παιδάκι μου, και με παίρνεις συνέχεια από πίσω. Δεν είπαμε ότι θα πάμε μαζί. Μπάμπη, δεν θέλω χατήρια, εντάξει. Ώστε δεν θες να πάμε σινεμά σήμερα, έτσι. Δεν είπα αυτό. Είπα απλά. Τέλος πάντων, εχθές δεν ήθελα. Σήμερα είμαι μέσα. Καλά, άστο καλύτερα. Πάμε στην δίσκο. Αν δεν θέλεις να μου το πεις, να πάω με την Κωνσταντίνου. Πώς ήρθε αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε κολλητές, αλλά ένα σινεμά μπορούμε να πάμε. Ανάτι! Να σου πω. Άσε με. Γιατί? Διαδόθηκε. Ομολογείς δηλαδή ότι όποτε γυρίσω την πλάτη το παίζεις γκόμενος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τις βρήκες. Επειδή είναι ξανθιά. Έλα. Εστά, γιατί παίρνεις το μέρος της. Ποιο μέρος της. Επειδή είπε στον Πέτρο αυτά που λέμε όλοι μεταξύ μας. Ναι, αλλά είναι ο μόνος που τους τα λέει στα ίσα. Και εσύ δηλαδή τώρα τι παριστάνεις, τη Φιλιππινέζα του. Κόφτο, Εμείς είμαστε φίλοι. Σε έχει ταράξει την τράκα, έτσι είναι οι φίλοι. Και εσύ ήσουν φίλος μαζί του και πήγες και πλακώθηκες για την Τζένι. Την έχει πάρει το μισό σχολείο και εσύ. Εσύ δεν την πήρες. Ρε παιδί μου, άλλο εγώ. Τα έχει με ένα τύπο και έχει αποσυρθεί. Κάτσε να ξαναγυρίσει στην πιάτσα, θα πάρω κι εγώ σειρά. Και μη μου αγώνεσαι. Μη μου στενοχωρίες. Τι έγινε εσύ, σε έχω χάσει. Αποφάσισα να τελειώσω το διδακτορικό μου. Α, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, απλώς πρέπει να εργαστώ πολύ και μάλιστα συστηματικά. Ξέρεις πως είναι αυτή η δουλειά. Αν την αφήσεις στη μέση, έχεις δυσκολίες να ξαναμπεις στη διαδικασία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Και δύο, θα μπορούσα να πω. Τελικά ο Στέλιος θα ραβωνιαστεί εκείνη τη μικρή, την Τζένι. Ποιος το λέει αυτό? Η μισή σύρος. Και η άλλη μισή λέει το αντίθετο. Συγγνώμη τώρα γιατί έχω δουλειά. Δεν σε βρίσκω ενημερωμένο. Κάμε στο Μαρίνα. Πώς από εδώ. Είχα καιρό να σε δω και φαντάστηκα ότι θα σου λείψα. Τα λόγια σου με κολακεύουν. Η Άννα είναι μέσα. Α, μάλιστα. Τώρα μπορώ να καταλάβω γιατί με σε ψυχεύτηκες. Μέσα είναι. Μόλις μιλάγαμε για το Στέλιο. Και τι λέγατε? Για τη σχέση του με τη μικρή, την Τζένι. Ακούστηκε ότι πρόκειται να την αργωνιαστεί. Αληθεύει. Ή δεν το ρωτάς. Έλα, Γεωργία, τι κάνετε? Έλα, βρε Στέφανε. Α, μ' ακούσε εκνευρισμένη, Νόμιζα ότι θα μου το κλείνανε. Τον τελευταίο καιρό παίρνουν συνέχεια και το κλείνουν. Τι κάνεις? Καλά. Η Τζένι μου ζήτησε κάτι ασκήσεις, είναι εκεί? Α, η Τζένι δεν είναι εδώ, είναι στο μαγαζί. Θα της τηλεφωνήσω να περάσει να τις πάρει. Όχι, 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 όχι. Θα περάσω εγώ από εκεί, ούτως ή άλλως είναι ο δρόμος μου. Με τη γυναίκα σου τα είπαμε προχθές. Εσένα πότε θα σε δούμε?
Ναι. Εντάξει, θα κοιτάξω να είμαι κατά τις 7 στο μαγαζί. Πιστεύω να προλάβω να τα πούμε, ε. Γεια σου, Στέφανε. Γιατί ήρθες εδώ? Ήθελα σε δω. Θα έρθει η μαμά μου. Της τηλεφώνησα, μιλήσαμε. Θα έρθει μετά τις 7. Το ξέρω ότι θα περάσεις. Της είπα πως μου ζήτησες κάποιες ασκήσεις. Θα το καταλάβει. Μου φοβάσαι. Και τώρα πες μου τι συνέβη χθες και δεν ήρθες. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Σε περίμενα, πήγα εκεί και σε περίμενα. Φυγένετε, γιατί δεν ήρθες. Αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να το υποφέρω αυτό. Πες μου, τι, ποιο? Ακούσα τη Μαρίνα να σου μιλάει στο τηλέφωνο. Σε είπα, αγάπη μου, δεν είναι τόσο γλυκιά μαζί σου, τόσο τρυφερή. Έπειτα μιλούσε για εσάς, για τις σχέσεις σας, για το πόσο δεμένοι είστε, για την Κάτια. Εκεί κατάλαβα ότι ανήκει σε αυτήν και στην Κάτια. Τζένι. Σταμάτα, μην λες τίποτα, σε αυτήν και στην Κάτια. Δεν αντέχω να σε μοιράζομαι. Κάθε φορά που σε βλέπω, κάθε φορά που φιλιόμαστε, γυρίζω σπίτι, σκέφτομαι τη Μαρίνα και βασανίζομαι. Εκείνη έχει τα πάντα. Εγώ ό,τι περισσεύει. Σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Ξέρω τι κάνετε, είσαι παντρεμένοι. Έχετε το σπίτι σας, την ασφάλειά σας και θέλετε και μια γκόμενα για να σπάει την πλήξη. Μα τι είναι αυτά που λες, τα πιστεύεις? Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει μεταξύ μας. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, είσαι ερωτευμένος. Και τι έγινε? Θα φιλιόμαστε στα κρυφά, θα κάνουμε έρωτα στα κρυφά, αυτό έρθες να μου πεις? Τι μπορώ να ζήσω εγώ μαζί σου? Δεν μπορούμε να πάμε για ένα καφέ? Δεν ξέρω καν τι μουσική ακούς. Η μάνα μου. Γεωργία. Γεωργία. Καλησπέρα, Τζένι. Γεια, τι γίνεται? Καλά, είναι εδώ η Γεωργία. Είναι σπίτι, θα έρθει αργότερα. Καλά. Θα ήθελα να δω το δαχτυλίδι με την κόκκινη πέτρα που έχει στη βιτρίνα. Αυτό εδώ είναι? Ναι, αλλά θα το προτιμούσα σε μπλε. Δεν υπάρχει ακόμα, αλλά θα το έχουμε σε κανένα 2 εβδομάδες. Καλά, θα περάσω τότε. Να δώσεις φιλιά και χαιρετίσματα στη μαμά σου. Εντάξει. Γεια σου. Γεια χαρά. Βλέπεις, ούτε να μιλήσουμε δεν μπορούμε. Παντού υπάρχουν πάτια που μας βλέπουν. Δεν μπορώ να αισθάνομαι σαν κυνηγημένη, αρρωσταίνω. Ήρθα να σου πω πως σε αγαπάω. Ότι σε σκέφτομαι. Ότι έχεις μπει στο μυαλό μου και στη ζωή μου. Λόγια, 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 λόγια. Κάθε φορά κάτι συμβαίνει που μου θυμίζει ότι είσαι αλλού. Είμαι εδώ. Είσαι αλλού. Όπου κι αν είναι η σκέψη μου κοντά σου. Μπορεί αυτό να μην λέει τίποτα για σένα. Εμένα όμως με ανατρέπει τη ζωή. Ό,τι είχα χτίσει με το δικά μέχρι τώρα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Γι' αυτό σου λέω, μην εκεί. Αν σε ήθελα σαν κόμμενο, δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά τώρα σε θέλω τόσο που δεν μπορώ να σε μοιράζομαι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Μπορώ καλύτερα το ποτέ το καθόλου παρά αυτό το βάσανο. Βοήθησέ με. Μετάνιωσες? Ούτε στιγμή. Είμαι ευτυχισμένη που σε γνώρισα. Έκανα πρώτη φορά έρωτα μαζί σου. Αλλά τώρα σε παρακαλώ, φύγε. Ο Στέφανος ήρθε. Ναι.
Αχ, τι κρίμα που δεν τον πρόλαβα να το δω. Τις εσκίσεις τις έφερε? Ναι. Του ζήτησα εγώ να μου φέρει τα περσινά θέματα. Και τις έφερε αμέσως, ε. Είναι πολύ υπεύθυνος. Είδες που σου έλεγα ότι σε συμπαθεί πολύ. Η Ελισάβετ πέρασε για το βραχιόλι. Ήρθες. Πώς πήγε η μελέτη? Χάλια. Σινεμά θα πάμε. Γιατί το κάνεις θέμα τώρα? Εγώ τα δημιουργώ τα θέματα ή εσύ? Έλα, θα χάσουμε την αρχή, έλα. Σε με. Δηλαδή θα την ξαναδείς την ταινία? Ναι, θα την ξαναδώ. Τέτοια θυσία. Τώρα γιατί με ειρωνεύεσαι τώρα, έλα πάμε. Πολύ τσαμπουκάς δεν το παίζεις, ρε Μπάμπη. Εγώ δεν θέλω να έρθω, άμα θες έλα πάνω. Ο Αντώνης έχει γίνει τελείως μα. Τι τσαντίλες είναι αυτές? Τον είδα σήμερα στο σταθμό. Και σου την έπεσε? Πολύ αστείο. Μου φέρε την κουβέντα στο Στέλιο και στην Τζέννη. Τι σου είπε δηλαδή? Κακίες, τρομερές κακίες. Με εκνεύρισε τόσο πολύ που σχεδόν τον έβρισα. Τι σου είπε ρε παιδί μου? Και τι δεν είπε? Ότι η Τζέννη είναι τσούλα, ότι την έχει πάρει ο μισός αντρικός πληθυσμός. Άκου έκφραση, την έχει πάρει. Το δε Στέλιο, τι αφελεί, τι κερατά. Σου λέω, με έκανε έξαλλη. Έλα τώρα, ακούς τις βλακίες αυτού του ηλίθιου. Τι είναι αυτό, κασέτα, γράφεις? Ναι. Ωραίο κομμάτι. Καλά. Στέφανε, θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε πάλι, πες μου. Σκέφτομαι. Μήπως είναι έτσι. Βρε Μαρίνα, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Αυτά τα λένε δύο-τρεις κομπλεξικοί. Το λέω γιατί και εσύ τη βρίσκεις γενικώς λίγο ζωήρη. Άλλο ζωήρη και άλλο όλα αυτά που λέει ο πρώην σου. Όχι, τώρα με τον πρώην μου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ονόματα όμως. Η Τζέννη δεν είναι τέτοιο παιδί. Η συμπεριφορά της την κάνει προκλητική και... Κανείς δεν έχει καταλάβει αυτό το κορίτσι. Κανείς. Τη ζηλεύουν όλοι, Μαρίνα. Γι' αυτό τα λένε όλα αυτά. Άσε μπορεί να είναι και ψέματα. Πολλοί από αυτούς τους άχρηστους θα θέλουν να την είχαν πιάσει φιλενάδα. Λες. Γιατί αμφιβάλλεις? Συγγνώμη. Τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου? Χτίζω το μέλλον του νησιού. Είναι μια αρχή. Και μπορώ να πω καλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να σας πω? Βεβαίως. Ιδιαιτέρως. Σε ακούω. Κάνατε κουβέντα για αυτό που είδατε στην οικοδομή? Όχι. Δεν χρειάζεται να συζητηθεί. Γιατί, παιδί μου, κακό είναι που δουλεύεις? Ε, τι είναι, καμάρι? Δεν σε καταλαβαίνω. Προσπαθείς με κάθε τρόπο να γίνεις αντιπαθής. Αλλά σε πληροφορώ ότι δεν τα καταφέρνεις. Μου βγαίνει αυθόρμητα. Εγώ παρόλα αυτά σε συμπαθώ. Τι σημαίνει αυτό? Ενά, αυτό το «σε συμπαθώ» κάτι σαν γλίτσα μ' ακούγεται. Τι μου βρήκατε δηλαδή και με συμπαθείτε? Ξέρω κι εγώ. Ίσως αυτή τη μανία που έχεις για αυτοκαταστροφή. Ξέρεις, στην ηλικία σου ήμουν ένα πολύ συνεσταλμένο παιδί που δεν τολμούσε να κάνει λάθη. Παρ' όλα αυτά, ζήλευα αυτούς που τολμούσαν να κάνουν λάθη. Αυτό είναι κάτι σαν ψυχανάλυση, να πούμε. Μπορεί. Συγγνώμη, κύριε. Θα ήθελα να με βοηθήσετε σε μια άσκηση. Ορίστε. Κύριε,
Στο βιβλίο λέει ότι τίνει στο άπειρο. Εδώ λέει ότι τίνει στο μηδέν. Κύριε, τελικά που τίνει. Στέλλα, έλα στο επόμενο διάλειμμα, το πούμε καλύτερα. Καλό. Καλά, εσύ δεν έχεις διάλειμμα. Την επόμενη ώρα έχουμε ιστορία και είπα να ρίξουμε μια τελευταία ματιά γιατί θα με σηκώσει. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Ναι, βεβαίως. Πετάγεσαι μέχρι το γραφείο των καθηγητών να μου φέρεις τη ζάντα μου. Μάλιστα. Ρώτησε τον Παπαδημητρίου για την άσκηση που έλεγες. Ναι, μου είπε στο διάλειμμα. Κόμπλα, ρε, δεν θα πρέπει να ήξερε την απάντηση. Να σου πω, πάμε να τσιμπήσουμε. Μόνο με νερό την έχω βγάλει. Δεν έφαγες τίποτα, δηλαδή. 2-3 ποτήρια νερό όλη τη μέρα. Α, ναι. Και αυτό εδώ τι είναι, ρε, απάτη. Α, καρφώθηκα. Γεια σας. Τι κάνετε, δεν περίμενα να σας βρω εδώ. Τι μπορώ να κάνω για σας. Πείτε μου ότι έχετε λουράκια. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα λουράκι εδώ το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και θα ήθελα αν μπορούσατε να μου το αλλάξετε. Ωραίο ρολόι, κλασικό. Είναι του πατέρα μου. Δερμάτινο, Ορίστε, διαλέξτε. Ωραία. Πώς σας φαίνεται το νησί μας τώρα το φθινόπωρο? Δεν πρόλαβα να το δω ακόμα, αλλά σίγουρα το προτιμώ το καλοκαίρι. Αυτό. Ωραίο είναι, το πάει. Ναι. Στη Δελαγράτσια πήγατε. Έχει πέσει πολλή δουλειά τώρα τελευταία, αλλά με την πρώτη ευκαιρία το έχω στο πρόγραμμα. Ορίστε, έτοιμο. Σας ευχαριστώ. Τι σας οφείλω? Τίποτα. Ένα μικρό δώρο. Μην το συζητάτε. Πείτε μου τι σας οφείλω. Μα σας παρακαλώ κι εγώ. Να σας εξηγήσω. Αυτό το κουτί με τα λουράκια το έχω εδώ και ένα χρόνο και δεν πούλησε ούτε ένα. Έτσι λοιπόν, για να σπάσω την κίνια, είπα όποιος θα ενδιαφερθεί θα του το χαρίσω. Δέχομαι, αλλά θα σας το ανταποδώσω. Γιατί ακόμα και η δίαιτα θέλει, ρε παιδί μου, ένα διάλειμμα. Δεν είδες τι έγινε με αυτές τις αδελφές στην Αγγλία? Κάνανε δίαιτα και πάθανε νευρική ανορεξία, ρε. Α, παράτα με, ρε Στέλλα. Παιδί μου, με ωρό τις έχουνε. Ναι, ίδια περίπτωση είστε. Ναι, ωραία, τώρα αμφισβητείς και τον τύπο. Εντάξει. Έφερες εκείνο το κραγιόν. Τι είναι αυτό? Πράγμα από τον δικό σου? Παράτα μου. Τελικά θα μου το δώσεις το κραγιόν? Το έχω αφήσει σπίτι, μάλλον. Ωραία. Θα βγούμε το βράδυ με τα παιδιά? Δεν ξέρω, θα δούμε. Καλά. Πάμε, ρε, εσύ, σε παρακαλώ, ειλικρινά, να τους μεθύσουμε, μπας και ξυπνήσεις το ζώο μέσα τους. Hungered for
time can do so much. All you still more. Αυτά από μένα σήμερα, αγαπημένοι μου. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Όπως ακριβώς σας το λέω, ε. Εκεί που έκανα τους λογαριασμούς, σηκώνω το κεφάλι μου και τσου, μπροστά μου ο Μαρκίδης. Έλα. Ναι, ήρθε να αγοράσει ένα λουράκι για το ρολόι του. Ένα πολύ σηκάτο ρολόι. Σταφετίχ πρώτος ο Μαρκίδης. Τη συνέχεια να ακούσω. Διαλέγουμε λοιπόν το λουράκι και μου λέει πόσο κάνει. Ρε κορίτσια, και τα μαλλιά μου να είναι χάλια, ε. Δεν είχα προλάβει να πάω κομμωτήριο. Για λέγε τώρα τι είναι. Παίρνω λοιπόν ύφος και του λέω. Ένα μικρό δώρο. Μας τώρα σας βρίσκω. Όχι, παίζουμε. Μα μου αυτός, τίποτα εγώ, ε, ανένδοτη. Ε, τι να κάνει κι αυτός, μου λέει, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω το τραπέζι. Ε, τι να κάνω κι εγώ, ρε κορίτσια, του το επέτρεψα. Μιλάμε για το σχέδιο. Πού πήγατε? Στο γνωστό μας στέκι. Διάλεξες και τη σωστή ατμόσφαιρα. Το κλίμα πώς ήταν, λέγε. Χαλαρό. Με πολύ χιούμορ και πολύ ζεστό. Θα έχουμε εξελίξεις, δηλαδή. Μ' αφήσαμε έτσι να αιωρούνται διάφορα υπονοούμενα. Μάλιστα. Καλά, αυτό σήμερα δεν δούλευε. Είχε ρεπό. Και για εσάς, κορίτσια, τα καλύτερα, είπε. Καλά, για μένα πώς? Από το ραδιόφωνο. Και τι ωραία εκπομπή που κάνει και τι συγκροτημένο άτομο που είναι. Να, τέλει. Άσε ρε, Μάρκο, άνοιξε και κανένα βιβλίο πια. Θα ανοίξει όταν καλοκαιριάς, τι σε πειράζει. Καλά τώρα. Να σου πω, θα έρθεις μαζί μας ή θα σε παρακαλώ. Αμα, πείτε που θα πάμε. Καλά, εντάξει, θα λέμε. Ει, πάρε τηλέφωνο. Θα πάω με τα παιδιά. Απόψε κερνάω εγώ. Μα, πώς και έτσι. Πέθανε ένας θείος μου στην Αμερική και μ' άφησε πετρελοπηγές. Χα, χα, χα. Άστα αυτά τώρα, λέγε, σου δεις η μάνα σου. Ό,τι σου είπα. Έπιασε δουλειά. Είσαι τρελός. Μη σου ξεφύγει η κουβέντα. Παιδάκι μου, γιατί το έκανες αυτό, γιατί δεν σύνταγες από μένα. Λοιπόν, πάμε, θα έρθετε. Δεν ξέρουμε. Καλά. Είναι μυστικό. Από πού τα κλέψεις, λέγε. Θα έρθει, ρε παιδάκι μου, τώρα δεν θα γίνει. Να σου πω, ρε Πέτρο, γιατί δεν πιάνεις μια δουλειά όπως όλος ο φυσιολογικός κόσμος. Δεν γουστάρω, ρε καμώτα, να μου κάνεις, μα θα το καταλαβαίνεις. Δεν πιάνεις έτσι εμένα, Πέτρο! Τι είναι αυτό που ακούς, ραδιόφωνο? Όχι. Πώς περάσατε? Πλάκα είχε. Κασέτα είναι? Ναι, κασέτα. Πού τη βρήκες? Κάποιος μου την έδωσε. Ο Ηλίας, ικανοποιήθηκες τώρα? Ρωτάω γιατί αυτή η μουσική είναι της εποχής μου. Από εδώ και μπρος θα την ακούω κι εγώ, εντάξει? Τα βάθια νερά με στο λιμάνι απλώνα πιες κουρασμένη τα φτερά τους. Σε τι θα σε βοηθήσει αυτό, αφού ξέρεις πόσο είναι η γωνία? Τότε αναφέρω το μεσοκάθετο. Σωστά, αυτό θα κάνεις. Το φαγητό είναι έτοιμο, θα έρθείτε να φάμε. Άντε, πάμε, γιατί έπηξα. Σιρήνες. Κάτι θα έγινε. Έκρηξη. Τίποτα, ε. Καλά, από τα ναυπηγεία δεν μιλάει κανείς. Έρχομαι αμέσως.
Παρακαλώ. Ανά, η Μαρίνα είμαι. Έλα. Τι έγινε, έμαθες τίποτα? Προσπαθώ κι εγώ, αλλά δεν βρίσκω κανέναν. Θα σε πάρω εκεί. Οκ. Okay. Έγινε ατύχημα στην αφηγεία. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεις που θα έχει νεκρούσει. Τι έχεις, μωρέ? Έχει ο πατέρας μου βάρδια. Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν θα είναι τίποτα. Ηρέμησε. Όχι, όχι. Πανάζω, μωρέ, σημαίνει. Σήμερα είναι λεπόμενο να το πούμε. Κατάλαβες τι έκανες τώρα. Ο πατέρας της δουλεύει στην αφηγεία. Και η μάνα του. Αγαπητοί μου ακροατές, διακόπτουμε εκτάκτως το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια δυσάρεστη είδηση που έφτασε πριν από λίγο στα στούντιο του σταθμού μας. Τραγικό ατύχημα συνέβη πριν από λίγη ώρα στο Μεώριο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δύο εργάτες της βραδινής βάρδιας μεταφέρθηκαν εσπεσμένα τραυματισμένοι στο νομαριακό νοσοκομείο. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Γι' αυτό παρακαλώ τους εργάτες της βραδινής βάρδιας που μας ακούνε να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους που ανησυχούν. Από εμάς εδώ στο στούντιο, κουράγιο και ψυχραιμία.